Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα ΧΜΑ των Ειδικών Δυνάμεων τη Τσετσενίας, μια ημέρα μετά την άρνηση του πανίσχυρου μισθοφόρου Γευγέννη Πριγκόζη να το πράξει. Η υπογραφή ακολουθεί την εντολή προ όλε τι εθελοντικέ ομάδε να υπογράψουν συμβόλαιο έω την 1η Ιουλίου για να τεθούν υπό τον έλεγχο του Υπουργού Άμυνα Σεργέη Σοϊγκού. Σε αντάλλαγμα, οι εθελοντές μαχητές θα έχουν τα ίδια ωφέλη και την ίδια προστασία με τα τακτικά στρατεύματα, μεταξύ των οποίων και τη στήριξη για τους ίδιους και τι οικογένειές τους σε περίπτωση τραυματισμού τους ή του θανάτου τους. Ο Πριγκόζιν, ο οποίος έχει συγκρουσιακή σχέση με το Υπουργείο Άμυνας και το κατηγορεί ότι δεν παρήχε επαρκής προμήθειες πυρομαχικών στους μισθοφόρους της Βάγκνερ στην Ουκρανία, δήλωσε ότι θα αρνηθεί να υπογράψει τέτοιο συμβόλαιο και σχολίασε ότι ο Σοϊγκού δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά στρατιωτικούς σχηματισμούς. Το συμβόλαιο το οποίο υπέγραψε το Υπουργείο Άμυνα ήταν με την παραστρατιωτική ομάδα άχματ που συχνά έχει χαρακτηριστεί ο ιδιωτικό στρατός του Ραμζάν Καντήροφ, του αρχηγού τη Τσετσενίας που τελεί ποροσικό έλεγχο. Την Παρασκευή, η Μόσχα είπε ότι οι δυνάμεις ΑΧΜΑΤ έχουν εξαπολύσει επίθεση κοντά στην πόλη Μαρίνκα, στην περιφέρεια Ντονέτσκ της Ανατολικής Ουκρανίας.